καλλιτεχνών στο νοσοκομείο, το Πεπαγνή, όπου είναι προϊστάμενος στην τεχνική του υπηρεσία. Λοιπόν. Και πάλι και καλησπέρα μου. Θα ήθελα να πω σε όλους όσους μας βλέπουν και σε όλο το πάνω τώρα που είναι εδώ. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον αγαπημένο μας δάσκαλο, τον αξέχαστο τον Λόγιο Δελβάδο, και θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα αγαπημένο μου απόθεμα, το οποίο είναι η αρχή της σοφίας και λέει ότι εκ της ανώτερης ανώδου του ανθρώπου, η μελέτη μας, η σκέψη μας, η πράξη και το έργο μας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να πω ότι και ο Λεωνίδας ο Κλάρος στη δική του την περίπτωση, στον δικό του τον χώρο, στη μουσική μας, στη μουσική της κρίσης μας, μίλησε με το έργο του. Το έργο του είναι αυτό που μιλάει σήμερα, το γνωρίζει όλος ο κόσμος, όλη η Κρήτη. Αγαπούσε πάρα πολύ τον Λεωνίδα, αλλά και ο Λεωνίδας ο Κλάρος το ήξερε ότι η Κρήτη τον αγαπά. Και ένιωθε άβολα, ήθελε να κάνει ακόμη περισσότερα πράγματα, αν γινόταν και αν του δινόταν η ευκαιρία, για να ευχαριστήσει αυτόν τον κόσμο που πραγματικά του έδινε με όλη την καρδιά του την αγάπη. Όπου κι αν πήγαινε, όπου κι αν ήταν. Σε λίγο που θα διαβάσουν αμυνάδες του, θα δικαιωθείς απόλυτα. Παράλληλα, και πραγματικά ο κόσμος τον αγάπησε. Παράλληλα, ήθελα να πω ότι όχι μόνο ως μουσικός, αλλά και ως άνθρωπος. Ήταν ένας ολοκληρωμένος, μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και πάντα βοηθούσε και από το κοινωνικό και από το κοινωνικό μέρος. Ξεχωριστά ως καλλιτέχνης και ξεχωριστά ως άνθρωπος, θα ήθελα να τονίσω ότι μέσα από το Παπαγνή Σύλλογο Κρητών Καλλιτεχνών είχε δράσει από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του Συλλόγου. Και ποτέ του δεν είπε όχι όποτε μπορούσε, μέχρι και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μέχρι και το 2009, που ήταν πάντα κοντά στις εκδηλώσεις του Παπαγνή Σύλλογου Κρητών. Που πάντα, όπως ξέρουμε, ο Σύλλογος κάνει εκδηλώσεις για παιδικές ανάγκες και για διάφορα κοινωνικά θέματα. Νίκο, έχουμε βέβαια να πούμε πολλά πράγματα, αλλά κάθισε τώρα ο Χαρίτος ο Κλάδος να πάει η τηλεόραση, να πάει μια κάμερα και να πάρει το Χαρίτο. Χαρίτο, δυο κουβέντες για τον Κλάδο θέλω. Ναι, ο Λεωνίδας ήταν μεγάλος καλλιτέχνης. Ο πρώτος όπως το ξέρει, είναι ένα γεωργιμονής με τα έργα του και είχε μεγάλες ευαισθησίες στα δάχτυλα και μεγάλη φαντασία. Γι' αυτό ήταν και μεγάλος. Τώρα το εφερώσουμε με την ώρα. Έφυγες και έμεινε να διανύσεις τη μουσική σου ανθρώπου. Μ' άφησες πίσω στους σκοπούς που δεν τσεφτεί ο χρόνος. Χειροκρότημα!